Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με FIFA. Σήμερα έχουμε το τρίτο επεισόδιο της σειράς Throwback Draft. Ξεκινήσαμε με το FIFA 16, συνεχίσαμε με το FIFA 17 και φτάνουμε κατά την άποψή μου σε ένα από τα καλύτερα FIFA ever, που είναι το FIFA 18. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια για το FIFA 18 και τι ακριβώς θα γίνει σήμερα. Αρχικά να πω για μία ακόμη φορά ότι το support που έχετε δώσει είναι ακραίο. Για μία ακόμη φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχετε σπάσει. Γενικότερα το κανάλι είναι σε πάρα πολύ ανωδική πορεία. Έχουμε φτάσει ήδη τους 90.000 αυτή τη στιγμή που γυρνάω το συγκεκριμένο βίντεο. Και πραγματικά το επόμενο πολύ μεγάλο milestone είναι οι 100.000. Οπότε θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά. Όσοι δεν έχετε κάνει subscribe ή το θεωρείτε δεδομένο, τσεκάρετε αν έχετε κάνει όντως. Και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, πατήστε σας παρακαλώ το subscribe, γιατί εμένα με βοηθάει πάρα πολύ για να μεγαλώσει περισσότερο το κανάλι και να έχει ακόμη μεγαλύτερη απήχηση και να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβαίνουν. Επίσης, πατώντας το subscribe, τσεκάρετε επίσης το καμπανάκι αν είναι ενεργοποιημένες όλες οι ειδοποιήσεις. Γιατί αν δεν έχετε ενεργοποιήσει όλες τις ειδοποιήσεις, δεν θα σας έρχονται όλα τα βίντεο. Και ξέρω ότι σε πολλούς από εσάς δεν έρχονται τα βίντεο και τα βρίσκεται random στο YouTube. Οπότε τσεκάρετε το, αυτό δεν θα σας πάρει περισσότερο από ένα λεπτό. Σήμερα λοιπόν έχουμε το FIFA 18 Edition. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι το αγαπημένο μου FIFA, το FIFA στο οποίο κατάφερα τα πάντα και κυρίως το FIFA στο οποίο με μάθατε. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε ουσιαστικά αυτό το κανάλι, ο λόγος για τον οποίο με ξέρετε, ο λόγος για τον οποίο έχουμε χτίσει όλο αυτό που έχουμε χτίσει στο κανάλι. Πάμε λοιπόν στην κάρτα να δούμε μέχρι τώρα τι έχουμε με το FIFA 16 και το FIFA 17. Συγκεκριμένα λοιπόν για το FIFA 16 έχουμε και στα δύο drafts 190, 190 μέσους όρους, 190 το καλύτερο draft για το FIFA 16. Στο FIFA 17 καταφέραμε 188 στο πρώτο draft, 191 στο δεύτερο, ο μέσος όρος είναι το 189,5 και το υψηλότερο rating για το FIFA 17 προήλθε από το δεύτερο draft στο 191. Πιο καλό draft μέχρι τώρα το FIFA 17, πιο consistent draft το FIFA 16. FIFA 18 Edition λοιπόν σήμερα, το πρώτο FIFA στο οποίο μπαίνουν οι icons όπως τους ξέρουμε, γιατί παλαιότεροι υπήρχαν μόνο στο Xbox οι Legends, γι' αυτό φοράω κιόλας τη φανέλα των icons όπως βλέπετε. Icons λοιπόν για πρώτη φορά στο FIFA 18 και στο PlayStation 4 και στο PlayStation και στο Xbox. Να δούμε στο chemistry τι θα μπορέσουμε να κάνουμε με τους icons και φυσικά στο rating αν θα μπορέσουμε να σπάσουμε το 191. Θα πάμε να δούμε τώρα το απόσπασμα από τα δύο drafts για το FIFA 18 και θα επιστρέψουμε για τον επίλογο για να δούμε την κάρτα και με τα στατιστικά του FIFA 18. Καλή απόλαυση. FIFA 18 λοιπόν, ένα FIFA το οποίο αντικειμενικά είναι από τα καλύτερα FIFA των τελευταίων ετών. Από τη δομή του Weekend League και το structure που ξέρουμε και τα λοιπά, στο competitive και σε όλα. Το αγαπημένο μου FIFA, το έχω πει πάρα πολλές φορές, το FIFA στο οποίο κατάφερα τα πάντα, μάθατε το κανάλι, τα είπαμε και στην αρχή, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Αν δεν ήταν το FIFA 18 δεν θα ήμασταν τώρα εδώ πέρα. Ήταν πραγματικά ένα FIFA το οποίο ήταν τόσο καλό, αλλά δεν εκτιμήθηκε καθόλου από το community, δεν εκτιμήθηκε όσο έπρεπε, λόγω του ότι υπήρχε όλο αυτό το hype με το Fortnite και μας είχαν ζαλίσει όλοι με το Fortnite και είχαν παρατήσει το FIFA. Πάμε να μπούμε στο μενού, στο οποίο φυσικά ο Cristiano Ronaldo ήταν το main πρόσωπο, όπως και στο FIFA 19, θα το δούμε και στο επόμενο βίντεο. Να ξέρετε ότι χρειάστηκα 2-3 λεπτά από την ώρα που είδα την entry screen για να συνειδητοποιήσω τι βλέπω, γιατί η νοσταλγία εδώ πέρα στο συγκεκριμένο game βαράει πάρα πολύ, έχω ανατριχιάσει βασικά. Αυτό είναι το μενού του FIFA 18. Βλέπετε και το mode για το World Cup. Δεν θα μπλέξουμε με αυτό τώρα, δεν χρειάζεται να μπούμε εκεί πέρα και να πετάξουμε τζάμπα το χρόνο μας. Αυτό ήταν το μενού και με το δεύτερο επεισόδιο από το Journey, το οποίο δεν το σχολιάσαμε στο FIFA 17. Πάμε να μπούμε στην Ultimate Team, στο Team Aris. Και όπως βλέπετε πάνω αριστερά έχουμε και 383.000. Δεν θα σχολιάσω το ρεκόρ, το ρεκόρ ίσως είναι ακραίο πραγματικά. Σχεδόν 3.000 παιχνίδια και μόνο 3.100 παιχνίδια και μόνο 480 ήττες με 2.700 νίκες. Ακραιότατο αυτό. Με τα SBC, με τα Squad Battles και τα λοιπά, με την Team of the Week. Ναι, στο συγκεκριμένο FIFA έχουν μπει τα Attributes, δεν είχαν μπει στο 19 όπως νόμιζα, έχουν μπει από το 18. Βλέπετε εδώ πέρα όλα αυτά, με Salah επίσης. Ναι, εξαιρετικά stats και ο Σαλάχ, με τον Έριξεν, με τον Σαούλ, με τον Αλάμπα και με τις υπόλοιπες κάρτες. Δεν ήταν ακραία η συγκεκριμένη Team of the Week. Πριν πάμε στα draft, πάμε στην ομάδα. Την οποία χρειάζομαι τουλάχιστον. Χρειάζομαι χρόνο για να την συνειδητοποιήσω. Δείτε τι καταφέραμε να φτιάξουμε από το απόλυτο μηδέν. Δεν θα το πω επειδή είναι δικό μου το account και για να ευλογήσουμε τα γένια μας όπως λέει και η παροιμία, αλλά πραγματικά νομίζω ότι το συγκεκριμένο RTG, γιατί είναι RTG, πιο RTG πεθαίνεις από αυτό, είναι νομίζω το καλύτερο RTG που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό και ίσως είναι ένα από τα καλύτερα RTGs
ever σε FIFA. Και στο FIFA 18 σίγουρα είναι από τα καλύτερα RPGs παγκοσμίως. Από τον απόλυτο πάτο, από το 0 στη δόξα του top 100 της απίστευτης ομάδας και. Πάμε σε ένα πάρα πολύ σύντομο club tour, γιατί δεν θέλω να χάσουμε πάρα πολύ χρόνο εδώ. Με τον Τεχέα, με τον Walker, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν ακραία κάρτα. Είχα παίξει 705 παιχνίδια μαζί. Το Maldin ήταν τρομερός και ήταν ένα από τα 3 SBC που είχαν γίνει μαζί. Θα σας εξηγήσω σε λίγο ποιο ήταν. Το 1 SBC ήταν ο Maldin. Ο Ράμος δεν είχε χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ. Ο Μαρσέλο ήταν μία από τις κάρτες που λάτρευα στο FIFA 18. Ειλικρινά τον λάτρευα τον Μαρσέλο. Ήταν ό,τι καλύτερο υπάρχει και δεν είχε 5 skill moves τότε. Ο Βιερά είχε γίνει πιο μετά, δεν τον είχα κάνει από την αρχή. Όταν είχαν κυκλοφορήσει και τα υπόλοιπα SBCs, έγινε πιο μετά ο Βιερά, ο οποίος ήταν ένας τείχος αδιαπέραστος, δεν μπορούσε να τον περάσει με τίποτα. Ο συγκεκριμένος De Bruyne στο 4-1-2-1-2, που ήταν το σύστημα που έπαιζα, είχε αντικαταστήσει ουσιαστικά το Ροναλντίνιο, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν μου είχε αρέσει ο Ροναλντίνιο και είχε και 5 weak του De Bruyne, έτσι. Αυτή η κάρτα εδώ πέρα όμως είναι η μία κάρτα που εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο καλή και πόσο ακραία ήταν στο παιχνίδι. Όσοι έχουν δοκιμάσει τον Prime Hulit στο FIFA 18 ξέρουν τι πάει να πει να έχεις Hulit στην ομάδα σου. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτή η κάρτα είναι unparalleled, δηλαδή δεν έχει βρεθεί κάποια άλλη κάρτα και ο ίδιος ο Hulit στα μεταγενέστερα FIFA δεν ήταν ποτέ τόσο καλός όσο ήταν στο FIFA 18, που ήταν και το πρώτο FIFA, ξαναλέω, που είχαν μπει τα icons. Νομίζω ότι ήταν ένα σκαλί παραπάνω σπασμένοι όλοι αυτοί οι παίκτες. Να πω σε αυτό το σημείο ότι μαζί με τον Maldini το δεύτερο SBC που είχε κυκλοφορήσει ήταν του Hulit. Οπότε αυτά τα δύο SBC βγήκανε, κυκλοφόρησαν μαζί Μάρτιο μήνα, έτσι, όχι Αύγουστο, που τα βγάζει EA πλέον. Κάποτε βγαίναν Μάρτιο αυτά τα SBC, prime κάρτες τους. Πελέ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν και το 4 Wickfoot, νομίζω με είχε εκνευρίσει λίγο στο FIFA 18. Ο λόγος που ξεκίνησα τη σειρά στο YouTube, Road to Ronaldo Nazario, ίσως είναι η πιο σπασμένη κάρτα στην επίθεση που έχω παίξει ποτέ. Το βλέπετε από τα stats του. Δεν θυμάμαι καν αν είχα παίξει squad battles, αν ήταν ελάχιστα τα παιχνίδια στα squad battles. Τα stats του είναι πραγματικά ridiculous. Δηλαδή, 1116 παιχνίδια με 1236 goal. Πραγματικά ο Ρονάλντο ήταν από άλλο πλανήτη τότε με το 5-5. Και φυσικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που ήταν η πιο σπασμένη χρυσή κάρτα στο FIFA 18 και στο FIFA 17 και ίσως και στο FIFA 19. Ήταν οι χρονιές του Κριστιάνο Ρονάλντο στα FIFA. Μια θεϊκή ομάδα, μια πραγματικά θεϊκή ομάδα, ξαναλέω, από το απόλυτο 0 με το καλύτερο RTG που έχουν δει τα μάτια μας. Στον πάγκο έχουμε Ροναλντίνιο, τον οποίο τον είχα αντικαταστήσει νομίζω με τον De Bruyne και ουσιαστικά είχα κάνει τον Πελέ βασικά για να αντικαταστήσει τον Ροναλντίνιο, γιατί και αυτός έχανε πάρα πολλά γκολ. Δηλαδή ο Ροναλντίνιο πιστεύω στα επόμενα FIFA ίσως ήταν καλύτερος από ότι ήταν στο 18 για κάποιο λόγο. Anyway. Κόκκινο Σουάρης φυσικά, τον είχα πετύχει και duplicate μάλιστα από τα Monthly Team of the Season Rewards, θα θυμάστε αυτό. Απίστευτη κάρτα, πιστολέρο, ήταν στις κάρτες. Στη χρυσή κάρτα του, δεν θυμάμαι αν ήταν κάποια special κάρτα που χρησιμοποιούσε όταν είχα φτάσει στο top 100, είχα τον Σουάρες στην ομάδα μου. Και φυσικά ο Μπέιλ, ο οποίος είχε βγει από κόκκινα, από τα monthlies, μια θεϊκή κάρτα. Και θέλω να προσέξετε κάτι πάρα πολύ έντονα εδώ, με το 3-4 που είχε 3 weak foot και τότε. Δείτε λίγο dribbling και balance που είχε. Και ήταν μία από τις καλύτερες κάρτες που έχω χρησιμοποιήσει ever. Τώρα πρέπει να έχει 97 agility, πρέπει να έχει 98 balance ο κάθε παίχτης για να μπορέσεις να στρίψεις μαζί του και να τον απολαύσεις. Αυτή η κάρτα ήταν μία θεϊκή κάρτα, η οποία δεν χρειαζόταν ούτε το agility, ούτε το balance, ούτε αυτό το τρυπάκι στο οποίο μας έχει βάλει η EA. Καταπληκτικός ο Μπέιλ. Συγγνώμη, το ξέχασα το βίντεο με τον Άλεξ. Ter Stegen, Goretzka, τον οποίο δεν τον είχα χρησιμοποιήσει καθόλου, το θυμάμαι ξεκάθαρα, τον είχα πετύχει στα τελευταία monthly rewards που δεν τον είχα κουμπίσει. Ferdinand, ξέχασα βασικά σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το τρίτο SBC που είχε κυκλοφορήσει μαζί με τον Maldini και τον Hulit ήταν ο Ronaldo και γίνανε μαζί αυτά τα τρία SBC, γι' αυτό έχουν και παραπλήσια games 1116, 1039 και 1051, μαζί είχαν γίνει αυτά τα SBC. Και ο Ferdinand επίσης, ο οποίος ήταν ένα CB, ο οποίος αυτός με κουβάλει στο top 100, έτσι, ήταν στην άμυνά μου ο Ferdinand, τον είχα στην ομάδα, μαζί με τον Boateng, μαζί με το τριγωνάκι της Bayern, Boateng, Vidal και τον Αλάμπα μαζί με τον Φέρμαντ στο τέρμα. Ήταν και ο Φέρντιναντ στην ομάδα μαζί με τον Πετί μπροστά. Ο Κέιν είχε χρησιμοποιηθεί σε ένα παιχνίδι μόνο, δεν θυμόμουν καν τον είχε χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν από League SBC, ο Γκριεσμάν κάπου είχε χρησιμοποιηθεί. Και πάμε να δούμε τι έχουμε μέσα στο κλαμπ, γιατί δεν θυμάμαι καθόλου. Εντάξει, προχωράμε. Το Φάμπρα τον πέραν δεν είχα χρησιμοποιήσει νομίζω. Όχι, δεν τον είχα χρησιμοποιήσει. Προχωράμε, εντάξει, δεν θα δώσουμε πάρα πολύ βάση σε όλα αυτά. Ο Μούσα ήταν από τι κάρτε που, οκ, okay, είχε χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ στο FIFA 18, αν και εντάξει, δεν ήταν κάτι ακραίο. Μεγάλο κεφάλαιο του FIFA 18, τεράστιο κεφάλαιο του FIFA 18, Ρωμένα Αλεσαντρίνη, τον είχα χρησιμοποιήσει πάρα πολύ που τον είχα πετύχει από τα Monthlies. Βλέπετε και τα stats του, είναι πραγματικά αστεία τα stats του, 384 match με 237 goal και 177 assist, ακραιότατος ο Αλεσαντρίνη, τεράστιο κομμάτι για το FIFA 18. Αυτή η κάρτα έχει 99 heading νομίζω,
Ναι, είχε 99 heading γιατί ήταν από object. Νομίζω πρέπει να βάλει κεφαλιές για να τον πάρει την ομάδα για να τον κάνει claim. Ντεμπελέ Ζάχα είχα χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. 350 παιχνίδια, πάρα πολλά είναι. Τον αγαπούσα πάρα πολύ και τον Ζάχα από τότε και πιο παλιά. Μου άρεσε γενικότερα σαν παίκτη ο Ζάχα. Λοζάνο, επίσης τεράστιο κεφάλαιο για το FIFA 18. Ήταν και στην PSV τότε, 4-4. Ήταν το καλύτερο super sub μαζί με τον Αλεσαντρίνα και τον Αλεσαντρίνα τον είχα πολλές φορές και βασικό. 200 match, 64 goal, 53 assist. Μιλίνκοβιτ Σάβιτ επίσης είχε χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ και όχι συγκεκριμένη κάρτα. Τον είχα χρησιμοποιήσει όμως πάρα πολύ τον Σάβιτ, το θυμάμαι. Ο Mbappé που ήταν 84. Food birthday cards, Mané. Από τα δεύτερα monthly rewards είχε 3 week foot το Mané. Με 338 match και 437 goal. Αυτός είχε παίξει σίγουρα το squad battles, το θυμάμαι. David Luiz που είχε βγει σε footies, Neves, Mendy κτλ. Moses. Young, Rabiot, Crespo που είχα κάνει το SBC του μόνο και μόνο τιμή Σένεκεν γιατί δεν τον είχα χρησιμοποιήσει καθόλου. Τι να τον χρησιμοποιήσω με την υπόλοιπη ομάδα που είχα. Ο footies νικητής ο Martial. Καλά, ακραία κάρτα. Δείτε εδώ stats που έχει ο Martial. Ό,τι καλύτερο. Θυμάμαι πολύ τον είχαν μες στην ομάδα τους. Αυτά τα icons τα είχαν δώσει νομίζω σε δεύτερο χρόνο. Μετά τον είχαμε ξαναμπεί στο FIFA 18 πριν βγει το FIFA 19 νομίζω. Ο Άλαν είχε χρησιμοποιηθεί λίγο για ένα challenge νομίζω. Ο Φιλίπε Λουίς δεν είχε χρησιμοποιηθεί. Κακά επίσης δεν είχε χρησιμοποιηθεί, σωστά. Ροντρίγκο επίσης απίστευτη κάρτα με 3-4 βέβαια, αλλά ούτε αυτός είχε χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ. Μπέιλ είχε χρησιμοποιηθεί 13 μάτσο όλο και όλο. Ναι, ο Τουρέ, ο οποίος ήταν η τελευταία κάρτα που είχε πάρει σε παιχνίδι. Απίστευτη κάρτα ήταν αυτή του Τουρέ. Κουρτουά είχε χρησιμοποιηθεί σε 6 μάτσο κι αυτός. Και αυτά, ναι. Και 94 Κασεμίρο. Υπενθυμίζω ότι ο Κασεμίρο ήταν μία από τις κάρτες, όχι αυτός. Ένας άλλος κόκκινος Κασεμίρο που είχα μπει στο top 100 μαζί του. Και οι υπόλοιπες κάρτες τίποτε ιδιαίτερο. Αυτό το πολύ γρήγορο club tour για το FIFA 18. Goosebumps, πραγματικά ένα τριχύλα. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι ένα απίστευτο δημιούργημα η συγκεκριμένη ομάδα. Νομίζω ότι τα λόγια είναι φτώχεια για τη συγκεκριμένη ομάδα. Πάμε στα draftάκια μας. Ξανά στο ίδιο μοτίβο εμείς. Ένα στο single player. Ένα στο online draft και στο τέλος θα ανοίξουμε και μερικά packs γιατί έχουμε αρκετά coins να δούμε αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε εδώ πέρα ίσως κάποιο walkout. Λοιπόν, κάμερα πάνω αριστερά για να βλέπετε rating και chemistry. 15.000 coins, δεν θα βάλουμε FIFA points φυσικά, αυτό θα παραμείνει για πάντα RTG. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι σύστημα θα μας δώσει. Κάτι με 3 στην άμυνα, για να δούμε. 3-4-2-1 είναι από τα καλά συστήματα. Είναι από αυτά με τα LFRF. Ίσως χρειαστούμε βέβαια προπονητή να τους ανεβάσει το chemistry, αλλά νομίζω ότι αν και το 4-4-2 είναι καλό. Ας το κυνηγήσουμε το 3-4-2-1. Για να δούμε. Ο αρχηγός μας είναι... Τώρα εδώ πέρα τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Διότι ο Λέβα, ναι μεν έχει πάρα πολύ υψηλό rating, αλλά τώρα από το γερμανικό τι άλλο μπορούμε να ταιριάξουμε μαζί του. Ενώ ο Ράμος ήταν ακόμα η εποχή που η La Liga ήταν από τα καλύτερα πρωταθλήματα. Νομίζω ότι θα κάνω την διαφορά αυτή τη φορά και θα ξεκινήσουμε με CB για captain. Και πάμε με Ράμος, γιατί και ο Αζάρ έχει πολύ καλύτερες κάρτες. Και πάμε στο striker. Έχουμε Αγκουέρο, Βάρντι, Ήμπρα και Μπόατενγκ. Να πάμε με έναν Αγκουέρο, μπας και βγει κανένα μέσα στη δεξιά και μπορέσουμε να τον ταιριάξουμε. Δεν είναι κακό το αγγλικό. Για πάμε εδώ πέρα να δούμε πώς με δώσει και κανένα Κριστιανό. Αζάρ. Είναι πάρα πολύ καλός αυτός ο Αζάρ. 98 Αζάρ. Εδώ μάλλον θα πάμε για Premier League τελικά. Δεν ξέρω στο RF τι έχει Premier League. Για να δούμε. Όχι, είναι πολύ κακό αυτό που έχει. Πάμε με το Βίλιαν. Εδώ τώρα τι μπορεί να μας βολεύει εδώ. Κουαδράδο που είναι από την Juventus και ο Σαλάχ από το αγγλικό. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να μπλέξουμε εδώ πέρα. Record breaker Σαλάχ, έτσι. Απίστευτη κάρτα αυτή. 2 weak foot. Πω. Λοιπόν, μάλλον κατευθυνόμαστε προς Premier League και θα δούμε ο Ράμος πώς θα μας βοηθήσει. Για πάμε και εδώ πέρα να δούμε. Έχει κάτι άλλο από Premier League. Έχει Μικηταριάν, Ινιέστα και Παγιέ. Να πάμε με τον Ινιέστα. Ή να πάμε με το Σάντσες. Πάμε με το Σάντσες. Δεν θέλω να τον ρισκάρω τον Ινιέστα. Μπορεί να έχει και Team of the Year ο Ινιέστα και να βγει εδώ, ας πούμε. Oxlade. Και έχουμε και άλλα. Ο Κέιρνι είναι από την EFL, έτσι. Θα πάμε με τον Ox. Με τον Ox γιατί βοηθάει και πάρα πολύ στα links με τον Σαλάχ. Ο οποίος είναι και από Αίγυπτο και είναι λίγο δύσκολο να βγάλει perfect link. Οπότε πάμε με Chamberlain. Και θέλουμε κάτι δυνατό εδώ. Από Αγγλία. Κάτι δυνατό. Ο Pogba νομίζω είχε. Κουτίνιο λέει. Δεν είναι κακός γιατί βγάζει ένα soft link με τον Willian. Και ούτως ή άλλως είναι ο μόνος που ταιριάζει εδώ πέρα, δεν κολλάει κάποιος άλλος. Πάμε με τον Κουτίνιο. Είναι και από Μπάρτσα να μετακινηθεί στο κέντρο ο Ράμος. Θέλουμε κάτι καλό από Αγγλία εδώ, από Premier League κάτι καλό. Πάμε με τον Μπενατιά, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου η επιλογή του Μπενατιά. Καθόλου, καθόλου, μου το χαλάει τελείως. Εδώ, David Luiz. Αυτό είναι ένα από τα καλά picks και χαίρομαι πάρα πολύ που τον πετύχαμε. Για να δούμε στον goalkeeper. Κάποιον από Chelsea λογικά, Courtois, ποιος ήτανε. Ο Εμίλιος.
και ο Ter Stegen. Πάμε με τον Ter Stegen για το rating. Τώρα έχει μπλέξει λίγο. Τώρα έχουμε είναι λίγο αυτό που λέμε lost in translation στην Premier League και στη La Liga. Και έχει χωθεί και ο Μπενατιά, ο οποίος είναι άκυρος εδώ. Για πάμε να δούμε στις ρεζέρβες όμως. Μπορούμε να το φτιάξουμε. Πιστεύω, Καντεδάκος. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι και από Chelsea. Μάλλον πρέπει να βγει ο Κουτίνιο. Οκ. Το βλέπω. Το βλέπω. Για να δούμε αν θα συνεχίσει κάτι καλό. Ένα CB θέλουμε. Ένα CB. Στη θέση του Βίλιαν. Λέτε να πάρουμε το Σακίρι. Πάμε το Μίλλερ, μόλι. Πάμε το Μίλλερ. Και ο Ντάγκλας Κώστα θα βόλευε ίσως λόγω του Μπενατιά. Πω, έκανα λάθος εδώ. Ο Ντάγκλας Κώστα θα μπαίνει αριστερά. Θα βγαίνει ο Σάντσες. Γιατί ο Αζάρ ήταν ήδη σε full chemistry. Και ήταν και ο Καντέ σε full chemistry. Πω, εδώ έκανα λάθος. Θα έπρεπε να είχα πάρει τον Ντάγκλας Κώστα. Πάμε με τον Μίνα. Εφόσον δεν το διόρθωσα εκεί, να το διορθώσουμε με αυτόν τον τρόπο. Πω, έκανα πολύ μεγάλο λάθος. Μπορούσε να μείνει ο Μπενατιά μέσα. Λουκάκου! Ναι! Είναι το original FIFA που έχω πει το Λουκάκου. Ναι, αλλά δεν ήταν αυτός ο Λουκάκου. Ήταν ο Λουκάκου ο Team of the Season. Πάμε μόνο και μόνο με Μπενζεμά για το rating. CB, Πιάνιτς. Δείτε τώρα τι κάνει εδώ πέρα με τα. Με τις κάρτες της Juventus, έτσι. Θα τον διαλέξουμε να δούμε μπάσκετ και μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι με τον Μπενατιά. Αλλά δεν με πείθει πολύ η άμυνα. Φοβάμαι ότι δεν θα το πιάσουμε το 100 chemistry. Έχουμε επίσης icons. Είναι FIFA 18 και δεν έχουμε δει κανένα icon τόση ώρα. Πάμε τον Dybala. Ένα icon θα μας λύσει πάρα πολύ το πρόβλημα εδώ, ρε φίλε. Ανρί, ναι! Αλλά βγαίνει στη λάθος θέση, ρε φίλε. Βγαίνει στην πιο λάθος θέση ο Ανρί. Πω, θέλαμε κάτι για κέντρο ή για CB, ρε φίλε. Όχι τον Ανρί. Θα τον διαλέξουμε και μπορεί να καεί. Μπορεί να τον πετάξουμε σε κάποια θέση σαν μπαλαντέρ τον Ανρί. Μπας και μπορέσουμε. Επίσης έχουμε 92 rating πάλι. Μπας και μπορέσουμε να σώσουμε κάτι στο chemistry. Για να δούμε. Ο Ανρί ίσως είναι καλός που βγήκε τώρα. Ωραία, πάμε με αυτόν τη site για το troll. Και έχουμε μια κάρτα για το κέντρο και λογικά δύο για το CB. Ένα icon στο κέντρο θέλαμε εδώ πέρα, είναι η αλήθεια. Ντάγκλας Κώστα. Τώρα μου το ξαναδίνει. Και τώρα είναι σαν να μου λέει διόρθωσε το λάθος που έκανες πριν. Θα τον διαλέξω. Ναι. Ας το αφήσουμε έτσι. Έχουμε 90 chemistry. Τι μας λείπει, ρε εσείς, τι μας λείπει. Όλη η άμυνα δεν είναι σε full chemistry. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλουμε έναν goalkeeper. Θέλουμε τερματοφύλακα από Premier League. Αυτό θέλουμε, αυτό κυνηγάμε. Για να δούμε. Ή κάποιο καλύτερο CB από Premier League. Πάμε με το Μορένο να δούμε λίγο αν μπορεί να φτιάξει. Ένα καλό CB, ένα icon εδώ. Πάμε με τον Μπρίτος. Μη μας δώσεις τον Silver εδώ. Hello, motherfucker. Ναι, έχουμε Smichel ρε φίλε, ναι. Πάμε με τον Smichel. Να γίνει αυτό, θα πάμε 99. Θα πάμε 99 και νομίζω έχουμε κάρτες έξω που μπορούν να ανεβάσουν το rating τουλάχιστον 91. Παίδες με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε το 190 βγάζοντας έξω τον Μπενατιά αναγκαστικά. Αλλά μπαίνει μέσα ο Ανρί, ο οποίος είναι 93, οπότε η διαφορά στο rating είναι πάρα πολύ μικρή. Και έχουμε τον πάγκο αυτόν που βλέπετε έξω. Αν γίνει κανένα θαύμα, φτάσουμε το 192. Πάμε να δούμε. Με Ράμος πρώτο. Το 191 το θεωρώ δεδομένο στο συγκεκριμένο draft, το οποίο το βλέπετε ήδη. Αν φτάσουμε 192, θα είναι ακραίο. Δεν ανεβαίνει ακόμα. 192! Ναι! Let's fucking go! Στο πρώτο draft του FIFA 18 ήδη σπάμε το ρεκόρ μας, ρε φίλε. 192. Το καταφέρνουμε. Είναι καθαρότατο 192. Ο προπονητής που θέλουμε, αρκεί να είναι Γάλλος ή ναι, Γάλλος για να βοηθήσει και τον Ανρί και τον Καντέ από Premier League. Ναι, ή Γάλλος ή από Premier League και τα δύο. Πάμε να δούμε και τον προπονητή. Θα είναι από Premier League ή Γάλλος. Πάλι καλά που το βγάλαμε μόνοι μας το chemistry, θα είχαμε φάει εδώ ένα τεράστιο rip. Ας διαλέξουμε τον Μανόλο έτσι για το troll. 192 στην πρώτη προσπάθεια για το πρώτο draft στο FIFA 18. Αζάρ, Καντέ, Ράμος, Μπενατιά, σούπερ κάρτες, Ανρί, ο οποίος ο Ανρί τη γλίτωσε νομίζω την όλη υπόθεση. Ο Σμάιχελ νομίζω το κλάτσαρε απίστευτα στο τέλος που βγήκε. Για να τον χρησιμοποιήσουμε σαν goalkeeper. Είμαι full ευχαριστημένος. Αν βγάλουμε και ένα δεύτερο πολύ δυνατό draft, το FIFA 18 μάλλον είναι από τους πολύ δυνατούς υποψηφίους για τον τελικό, για το 7ο και special επεισόδιο. Αυτό είναι το single player draft 192. Πάμε και στο online να δούμε μπάσκετ, μπορεί να γίνει κάτι πιο ακραίο, γιατί δεν έχει βγει Cristiano, δεν έχει βγει Messi. Έχουμε πολλές καλές κάρτες να διεκδικήσουμε και έχουμε και πολλά icons. Έτσι, γιατί βγήκε ο Ανρί. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάποιον icon στο online. Για πάμε εκεί. Πάμε να δούμε αν μπορούμε και στο online draft να φτάσουμε το 192. Με 15.000 coins. Για να δούμε. Έχουμε 3-5-2.
Αυτό είναι ένα λίγο περίεργο σύστημα. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Πω από αυτό το συχαίνω με το σύστημα. Νομίζω ότι εδώ μπλέξαμε. Πάμε στο 4-4-1-1. Εφόσον το 3-5-2 δεν μπορεί να μας δώσει κάτι καλύτερο, πάμε εδώ πέρα για κάτι consistent. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ αυτό το σύστημα για draft. Για να δούμε. Ναι, 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 ναι. Ξεκινάμε με απίστευτο τρόπο και Ρονάλντο και Σουάρες. Νομίζω αξίζει να πάμε με το Σουάρες για να κυνηγήσουμε και Κριστιάνο ξανά και Μέση. Για να δούμε. Δώσε έναν Μέση εδώ. Θα είναι τρελό άμα γίνει. Εμπαπέ. Δεν κολλάει όμως καθόλου στο chemistry. Για να δούμε. Εδώ δώσε ένα Ρονάλντο τώρα, δώσ' το μου. Χάμες Ροντρίγκες, ο οποίος είναι πόπο από που να είναι, είναι στην Bayern. Ναι. Ναι, 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 ναι. Για να δούμε. Τώρα εδώ πέρα έμπλεξε. Τρία διαφορετικά πρωταθλήματα. Αυτό που συχαίνομαι. Πάμε με το Rakitic λόγω rating. Πάει συν 2, εντάξει. Για να δούμε. Εδώ πέρα κάτι από Μπάρτσα ή από Ισπανικό τουλάχιστον. Φιρμίνο λέει. Βραζιλιάνος, πω, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Για να έχουμε ένα τυπικό chemistry, νομίζω είναι το καλύτερο ο Ροντρίγκο. Γιατί δεν είναι και στον Σουάρες. Κάτι καλό από Ισπανικό. Καντέ και Ντεμπρόινε. Ο Καντέ δεν βοηθάει σε τίποτα στο κέντρο. Πάμε με τον Κόκε. Θα το κάνω. Θα το κάνω για το chemistry. Εδώ κάτι από Αγγλικό. Μαρσέλο. Κάτι καλό από Ισπανικό, έναν Ράμος. Τώρα τον θέλω τον Ράμος. Κάπα. Ναι, πάμε το Σόκρος. Δεν μου λέει πολλά αυτό. Ράμος. Όχι, χρυσές κάρτες. Όχι, χρυσές κάρτες. Πάμε τον Μπικέ αναγκαστικά για το chemistry. Για να δούμε εδώ πέρα. Κανέναν Walker. Ντάνι Άλβες λέει από Παρί, το οποίο βολεύει πάρα πολύ. Και βγάζουμε τέλειο link εδώ με τον Εμπαπέ. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Για πάμε στον goalkeeper. Να δούμε τι θέλουμε εδώ. Πάμε το Μινιολέ λόγω Αγγλίας. Τώρα έχει μπλέξει πάρα πολύ αυτό εδώ. Χρειαζόμαστε Μέση, Ρονάλντο, τους χρειαζόμαστε αυτούς. Πάμε με τον Griezmann. Να βγει ο... Ναι, να βγει ο Ροντρίγκο. Να πάρουμε καλύτερο rating τουλάχιστον. Ιάγο Άσπας. Και έχουμε και Παουλίνιο επίσης στο κέντρο, ο οποίος είναι 81. Να κάνουμε αυτό σε περίπτωση που μας δώσει κάποιο right back. Να έχουμε μια καβάτζα. Απλά και μόνο τον Άσπας για το chemistry. Αγκουέρο λέει. Θα κερδίσει κάτι ο Σάντσες. Παίρνει συν 3. Για να δούμε. 97 Νεϊμάρ, 95 Αζάρ. Θα πάμε τον Νεϊμάρ. Νομίζω αξίζει να πάμε τον Νεϊμάρ. Να γίνει αυτό. Και αυτό. 84. Στην άμυνα κυρίως. Πέτερσεν λέει. Πάμε μαζί του με το rating. Ναι, νομίζω εδώ πέρα πολύ δύσκολο το chemistry. Κάνα icon θέλει για να στρώσει. Ο Ρόης με αυτόν τον Πέτερσεν. Είναι δύσκολο εδώ έτσι όπως έγινε τώρα. 95 Bale. Ο Λούκας έχει hyperlink με τον Alves. Δεν ξέρω, να κυνηγήσουμε να πιάσουμε το 100 chemistry. Πάμε με τον Λούκας. Ξέρω τώρα ότι αφήνω τον Bale είναι πολύ bannable αυτό που κάνω. Αλλά αυτό μας δίνει chemistry. Ωραία, φεύγει και ο Silver από τη μέση. Σπάρουμε ό,τι να είναι. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Θέλουμε κανένα icon εδώ ίσως να μας σώσει. Πάμε τον Ασένσιο. Άμα μπει εδώ Ασένσιο, παίρνουμε συν 2. Κάτι καλύτερο στο CB, κανένα icon θέλουμε στο CB. Πάμε με αυτό και μπορούμε να κάνουμε αυτό, να βγάλουμε αυτόν και να μπει ο Άσπας. Και να γίνει και αυτό και ανεβαίνουν όλα. Παίζει και να φτιάχνει. Είμαι με ένα καλύτερο CB βασικά από Ισπανικό. Από Ισπανικό! Ναι, αυτό είναι πολύ dead τώρα που έγινε εδώ. Με το Μίλνερ ας πούμε και με το Μιράντα και δεν ξέρω εγώ με ποιον. Πάμε με το Μιράντα για το rating. Και ένα goalkeeper από Ισπανικό απλά. Ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο. Ξεκάθαρα ό,τι χειρότερο. Πάμε τον Κάριος για το τρολ, αλλά εδώ πέρα. Φάγαμε τεράστιο ρίπρε, φίλε. Ο goalkeeper το καταστρέφει εδώ πέρα. Θα έμπαινε σε συν 6 chemistry και τελειώναμε. Ο goalkeeper εδώ μας έχει. Μας το χάλασε. Για πάμε και στο manager εδώ. 93, 94, 95, 94. Ναι, αυτός ανεβάζει τους Ισπανούς. Ναι, είναι το μόνο που βλέπω να βοηθάει. Ναι, 89, 95. Όσο θεϊκό ήταν το πρώτο draft, τόσο ξενέρωτο είναι το δεύτερο. Το online draft. Αυτό, 192, ένα καταπληκτικό πρώτο draft, το οποίο νομίζω ότι θα είναι από τα πολύ πολύ δυνατά της σειράς. Δεν νομίζω ότι θα σπάσει πάρα πολύ εύκολα. Αλλά ένα τραγικό δεύτερο 184 και νομίζω ότι ο μέσος όρος από το 192 και το 184 βγαίνει ακριβώς στο 188. Που δείχνει ότι είναι το χειρότερο. FIFA σε consistency, απλά χάλασε από δύο κάρτες. Και γι' αυτό σας είπα, μπορούμε να τον κρατήσουμε το μέσο όρο, αλλά όχι να είναι το main κομμάτι στη σειρά. Γιατί βλέπετε ότι κάναμε 192, αλλά επειδή μας έδωσε δύο κακά picks σε CB και goalkeeper,
Αν παίρναμε το μέσο όρο στο βασικό, θα είχαμε καταστρέψει το 192, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ κρίμα. Θα πάμε να ανοίξουμε και κάποια packs μετά. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι περισσότερο. Ένα πολύ πολύ κακό draft. Πραγματικά θα προσπαθήσω να ψάξω, δηλαδή αντίπαλο να βρω να το δώσω, για να μην το βλέπω και μπροστά μου. Με ενοχλεί τόσο πολύ στο μάτι. Το δεύτερο draft μου κάτσε στο λαιμό, να σας πω την αλήθεια. Με χάλασε πάρα πολύ, αλλά πάμε να ανοίξουμε έτσι καιρικά packs, να τελειώνουμε και με αυτό. Αν δούμε, πετύχουμε στο ένα boards, τίποτα. Είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε. Μάλλον έχουν εκμηδενίσει το πάκλαξ σε αυτή τη φάση, σε αυτά τα παιχνίδια. Το οποίο, κονοπλιάνκα, καρασπασμένος, το οποίο δεν είχε πολύ νόημα. Δηλαδή, θεωρώ ότι τώρα, ειδικά στα παλιά FIFA, θα έπρεπε να δίνει αβέρτα. Να σχολιάσω κάτι το οποίο επίσης παρατήρησα, δεν έδωσε icon στο δεύτερο, καθόλου. Πάλι καλά που έδωσε και τον Ανρί στο πρώτο και μπορέσαμε και το φτιάξαμε λίγο. Δεν θα το πιάνουμε το 192, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που το πιάσαμε το 192. Αλλά ξενέρωσα με το δεύτερο απίστευτα. Ξενέρωσα απίστευτα με το δεύτερο, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτό και άλλο ένα, να δοκιμάσουμε πως βγάλουμε κανένα boards. Να ανοίξω μέχρι να βγάλουμε boards. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν θα ανοίξει τίποτε. Ωραία, θα συνεχίσω να ανοίγω μέχρι να βγάλουμε ένα board και θα το συμπεριλάβω αν είναι στο game. Ακόμα και εδώ με κυνηγάει. Όσοι ξέρετε, ξέρετε. Εδώ ίσως. Ναι, να το, αυτό είναι board ή walkout. Δεν ξέρω, θα δούμε τώρα. Βέλγιο. Όχι! De Bruyne. Δεν το πιστεύω ότι πετυχαίνει με De Bruyne. Walk out από τα 7,5K packs. Άνοιξα 4-5 packs από την ώρα που το είπα. Και κάνει dub. Με τη φανέλα, δείτε, φανέλα. Πω, μα την Παναγία, νόμιζα ότι θα έδινε Βέλγιο striker Λουκάκου. Πείτε μου πόσο πιο καρμικό θα ήταν αν έδινε Λουκάκου. Δεν θα ήταν απίστευτα καρμικό αν έδινε Λουκάκου. Όχι ρε φίλε. Δίνεις που δίνεις walkout, δώσε Λουκάκου, μη δίνεις τον De Bruyne. Πω, απίστευτο. Ήθελα ένα Λουκάκου εδώ πέρα. Πόσο παίζει να έχει, υπάρχει στο market άραγε ο χρυσός De Bruyne. Πω, απίστευτο. Anyway, νομίζω ότι κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο το συγκεκριμένο βίντεο. Πήγα μου χαλάσει λίγο τα vibes στο δεύτερο draft, αλλά τουλάχιστον αυτό το δέχομαι, έχει hype, δεν μπορώ να πω. Που να ήταν και Λουκάκου, φανταστείτε τι θα γινότανε. Οπότε αυτά, ναι, θα κλείσουμε με αυτό εδώ το πακέτο. Αυτό ήταν το FIFA 18 Edition για το Throwback Draft. Αυτά τα δύο λοιπόν draftάκια καταφέραμε να χτίσουμε και για το FIFA 18 Edition. Και πάμε βασικά να δούμε την κάρτα και για να το σχολιάσουμε. Η κάρτα διαμορφώνεται μετά και από το draft του FIFA 18. Έχουμε πλέον το καλύτερο, όπως είπα, έχουμε ένα ακραίο draft το οποίο είναι το 192, το πρώτο draft από το FIFA 18. Εξαιρετικό draft. Το δεύτερο draft του FIFA 18 ήταν πάρα πολύ κακό. Το 184 θεωρώ ότι θα είναι και από τα ίσως το χειρότερο που θα δούμε σε όλη αυτή τη σειρά. Ο μέσος όρος βγαίνει στο 188, αλλά το καλύτερο σκορ είναι από το 192, από το πρώτο draft του 18. Και αν προσέξετε κάτι, το οποίο έτσι σαν fun fact, όσο ανεβαίνουμε FIFA, τόσο ανεβαίνουμε σε καλύτερο rating. Ξεκινήσαμε το 16 με 90, πήγαμε στο 17-91 και τώρα στο 18 192. Είναι μήνυμα ότι στο FIFA 19 θα πετύχουμε 193. Έτυχε. Θα το δούμε. Με ενόχλησε επίσης ότι δεν είδαμε icons. Καθόλου icons. Είδαμε μόνο ένα icon τον Ανρί, ο οποίος έσωσε και το 192 του πρώτου draft. Και το δεύτερο draft ήταν τρισάθλιο. Να μην σχολιάσω το pool του De Bruyne, έτσι. Ακραίο. Έπρεπε να ήταν Λουκάκου. Έπρεπε να ήταν Λουκάκου. Θα ζούσαμε μυθικές στιγμές. Λοιπόν, αυτά. Αυτό ήταν και το draft για το FIFA 18. Τα δύο drafts βασικά για το FIFA 18. Έχουμε πλέον νέο καλύτερο draft 192. Και το επόμενό μας βήμα είναι το FIFA 19. Ένα παιχνίδι το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ και όχι για καλούς λόγους. Οπότε, εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή με το FIFA 19 Edition. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να σπάσετε το like, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο ή στο επόμενο βίντεο ή στο επόμενο live stream. Και μέχρι να τα πούμε τότε, να περνάτε πάντοτε όμορφα.